Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πάμε Σαν Μαρίνο που σήμερα είναι αφιερωμένη στο άθλημα του τζούντο. Έχουμε κοντά μας τον Λαβρέντη Αλεξανίδη, ο προπονητής της εθνικής ομάδας Κύπρου στο τζούντο, και τον Χατζιαδάμου Χαρίλαο. Καλησπέρα σας και τους δύο, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Αλεξανίδη. Έχετε φέτος 4 αθλητές που έχουν προκριθεί στο τζούντο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας στους ΑΜΚΕ φέτος? Στόχος μας είναι να πάμε να αγωνιστούμε καλά. Κάθε αθλητής που πάει να πιάσει χρυσό μεδάλιο. Και εμείς όλοι θέλουμε να αγωνιστούμε καλά. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε, έχει που σίγουρα θα έχει πώς θα διασταυρώσουν τα ζευγάρια, οι αντιπάλοι, σε τι κατάσταση, σε τι μέρα θα είναι. Ναι, σίγουρα θέμα κληρώσεις πώς θα είναι, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η Κύπρος είναι μια χώρα παραδοσιακά, φέρνει τουλάχιστον ένα χρυσό. Βλέπουμε τουλάχιστον τα τελευταία 4 διοργανώσεις, ένα χρυσό το έχει. Πιστεύετε ότι φέτος η ομάδα έχει τα φώτα να το κάνει, να το επαναλάβει? Εγώ πιστεύω, όχι μόνο ένα, περισσότερα. Άρα είπα και στην αρχή που να δούμε πώς θα είναι. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα μέρας, κληρώσεις. Εγώ νομίζω, επειδή κάναμε προετοιμασία, πήγαμε στην Ουγγαρία, ήρθαμε, συνεχίζαμε εδώ προετοιμασία. Οι αθλητές είναι έτοιμοι που να αγωνιστούμε και να πάνε καλά. Βλέπουμε μετά. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει? Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Η προετοιμασία που τελείωσε χτες, άρα τώρα οι αθλητές προετοιμάζονται ψυχολογικά και σωματικά για την άφιξη για το Σαμαρίνο, σωστά? Ναι. Ωραία. Να περάσουμε και σε εσένα, Χατζιαδάμου. Το στόχο σου για εσένα για αυτούς τους αγώνες τι είναι? Σαν κάθε αθλητής που αγωνίζεται στο ΑΜΚΕ, είναι στόχος μου είναι το χρυσό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να είναι η μέρα μου, πρέπει να εξαρτάται από την κλήρωση, ποιος είναι, θα είναι ο αντίπαλος μου. Και εγώ πιστεύω, αν παλέψω καλά και το βάλω στο μυαλό μου, το χρυσό είναι στα χέρια μου. Αγωνίζεσαι στην κατηγορία των κάτω των 73 κιλών. Γνωρίζεις ποιοι είναι αντίπαλοι σου, τους έχεις μελετήσει καθόλου? Δεν γνωρίζω ακριβώς. Ξέρω γουστάκια από άλλες χρονιές. Υπάρχουν δυνατοί αντίπαλοι. Αλλά στον τζούντο ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα νικήσει. Όπως και πολλοί μεγάλοι αθλητές, σαν ο Ηλίας ο Ηλιάδης στους Ολυμπιακούς, χάσε από τον πρώτο αγώνα από κάποιον που δεν το γνωρίζει κανείς. Δεν το γνωρίζει κανείς, πραγματικά. Είναι όντως, είναι θέμα ημέρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι στην ημέρα σου σε εκείνους τους αγώνες, και φυσικά εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά το έχουμε δει και εμείς πολλές φορές να συμβαίνει μεγάλα ονόματα να χάνουν από μικρότερα λόγω, ίσως επειδή ήταν η ισχυρότερη ημέρα ο ένας ή η καλύτερη του ο άλλος. Αυτά λοιπόν, κάτι άλλο να προσθέσετε? Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές, αν προσπαθήσουμε και το βάλουμε στο μυαλό μας, δεν είναι ακατορθωτό να πιάσουμε πολλά χρυσά. Είναι 4 αθλητές, οπότε εμείς βάζουμε σαν στόχο τα 4 χρυσά. Από εκεί και πέρα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν η εκπομπή Πάμε Σαν Μαρίνο, αφιερωμένη στο τζούντο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Θα σας πω μια ιστορία μιας παλιάς συνταγής, πασαλημένης με αλεύρι, σισάμι και πολύ αγάπη. Όταν τη συνάντησα, έκλεψε την καρδιά μου. Μαζί, φτιάξαμε μια υπέροχη οικογένεια και ένα ζυμωτήρι με τα λεφτά από τη βάφτιση της κόρης μας. Η Έλενα έκανε 3 μέρες να μου μιλήσει. Όμως 20 χρόνια τώρα, με σταθερή γεύση, αχνά υλικά, χωρίς συντηρητικά,
και πρικισμένοι με την παλιά συνταγή της γιαγιάς, κάναμε την Κύπρο μια ολόκληρη γειτονιά. Με μυρωδιές από προζύμι, κανέλα, γλυκά νησοκελιά. Γεύσεις της Κύπρου μας που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Παξιμάδια Έλενας. Είναι καλύτερα γιατί είναι Έλενας. Ο Alpha Sports σας ταξιδεύει στο Σαν Μαρίνο. Η Κύπρος διεκδικεί μετάλλια στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης και η μοναδική διαδικτυακή αθλητική τηλεόραση της Κύπρου θα βρίσκεται εκεί για να σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την αγωνιστική δράση των αθλητών μας. Για πρώτη φορά στην κυπριακή τηλεόραση θα γίνει ολοκληρωμένη κάλυψη των αγώνων σε απευθεία σύνδεση, εκπομπές αλλά και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Οι αθλητές μας είναι έτοιμοι για μεγάλες διακρίσεις στο Σαν Μαρίνο. Πανηγυρίστε μαζί τους μέσα από τον Alpha Sports TV.